εξωμοτορέθυμνο στην κορύφωση των επαιτειακών εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 με την καθιερωμένη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση. Παρόν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος εκπροσώπησε την κυβέρνηση, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας για τη χώρα. Εμπνεώμενοι από τα μηνύματα της Επανάστασης του 1921, με περηφάνεια για την ιστορική μας διαδρομή και με αυτοπεποίθηση για το μέλλον. Με ενότητα και με αποφασιστικότητα να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες προκλήσεις και να ανεβάσουμε την Ελλάδα μας ακόμα πιο ψηλά. Πλήθος φορέων και πολιτών συγκεντρώθηκε τιμητικά και με σεβασμό στη Λεωφόρο Κουντουριώτη, ώστε να χειροκροτήσουν εκείνους που παρέλασαν και να στείλουν το δικό τους μήνυμα για την επέτειο της έναρξης της Εθνικοαπελευθερωτικής Επανάστασης απέναντι στους Οθωμανούς. Διπλή εορτή σήμερα για την Ελλάδα μας. Γιορτάζουμε την αρχή της Εθνικής Παλιγενεσίας πριν από 203 χρόνια, όπως επίσης και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Δύο έννοιες ταυτόσιμες για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία και νομίζω μπορούμε να πάρουμε παραδείγματα και από τα δύο. Και από τον αγώνα που κάνανε οι προγονείς μας πριν από 203 χρόνια, όπως βεβαίως και από την συνύπαρξη και την βοήθεια της Εκκλησίας που κράτησε στην ουσία ζωντανό το ελληνικό γένος. Δείχνει πως ένας λαός ο οποίος δεν μέτρησε ποτέ το μέγεθός του κατάφερε μια τόσο μεγάλη νίκη απέναντι σε μια αυτοκρατορία που τον καταδυνάστευε τόσα πολλά χρόνια. Εύχομαι σε όλους να είναι καλά, εύχομαι στη χώρα μας να πάει καλά και να λυθούν όσο γρήγορα γίνεται τα προβλήματα που έχουμε. Όταν υπάρχει ισχυρή θέληση για ελευθερία μπορεί να αλλάξει την ιστορία ενός λαού. Με πίστη, ενότητα και σε καθημερινούς αγώνες μπορούμε να έχουμε την πατρίδα μας πάντα ψηλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Ο μικρός Ιωάννης Χατζηδάκης, γιος του Ρεθεμιώτη Υπουργού, παρέλασε και ο ίδιος με τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης, περήφανα ντυμένος με την παραδοσιακή φορεσιά του τόπου, με τους γονείς του να τον χειροκροτούν και να τον φωτογραφίζουν. Της παρέλασης προηγήθηκε επίσημη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Προδρόμου, και στη συνέχεια ακολούθησε κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής και ανάκρουση του εθνικού ύμνου στην πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη. Yeah.